τι σας έχω σήμερα εδώ, τι σας έχω σήμερα εδώ. Πώς να την παρουσιάσω. Γιατί εγώ είμαι και λίγο να την πω πολύ τη ώρα, θα έλεγα που όντρασε ο Γιώργος σε τέτοια λέξη, σε γνώμη. Έλα, να σου πω. Δεν τρέπε. Είδες όμως, τα λιώστε κι εσύ. Ναι, αλλά δεν ξέρω. Από μια κουβέντα που έχω ξανακάνει μια συνέντευξη έτσι, με έναν άνθρωπο που θα μας πει σε πάρα πολλά πράγματα μπορεί να τα βλέπει και λάθο που θα μας πει. Εγώ αυτό είναι η ψυχολογία του άλλου. Καλά, δεν ξέρει καθόλου καθένα τι. Ο σκοπό είναι και θέλω να ξεκινήσω με τη λέξη σε παταλό τραν. Να ξεκινήσουμε λίγο βαθιά από την αρχή. Τι είναι όταν λέμε τραν. Πέστε να με βοηθά. Αν πει εγώ είμαι. Θα παίρνει το ρόλο γιατί εσύ θα μα δώσει πώς σήμερα. Έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα στα παιδιά σε όλου. Έτσι, ξεκίνησα καλά ή δεν ξέρει αν το πολύ καλά. Αν τι μου είπε κάτι, να ξεκινήσω μόλι σήμερα, να ξεχάσω κάτι. Μήπω θέλει να το ξεκινήσει και αυτό που είπε σήμερα. Σήμερα είναι ακριβώ ένα χρόνο που εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου για τα τρανς άτομα. Για το πώς θέλει να το προσδιορίζεται ο κάθε άνθρωπο. Μάλιστα, ένα χρόνο. Αφήνουμε αυτό λοιπόν και πάμε στην λέξη. Τρανς μεγάλη. Θέλω σου παρακαλώ πολύ να μου πεις αυτό ουσιαστικά και συγκεκριμένα τι είναι. Πώς λέει αυτή η λέξη, είναι συγκεκριμένη. Είναι κάτι που η κατευθυνσία του τρανς θα πούμε έτσι. Για πρέπει να σου παρακαλώ, εγώ θα συμμετάω, να διαβάζουμε. Θα κάνω μόνο ένα κακό. Είναι κάπως προσήχητη σε αυτό. Αλλά είναι κάπως προσήχητη σε βάλουμε στον κολλιακό. Θα σε διακόπτω κάτι φορέ για να πάμε. Πάμε στον πρώτο σχόλιο και θα διαβάσω. Το τρανς. Λοιπόν, τρανς. Transsexual. Τα ελληνικά είναι διενθυλικός. Είναι διενθυλικός. Διενθυλικός. Είναι η ελληνική ορολογία. Και transsexual εδώ. Transsexual λοιπόν γεννιέσαι. Δεν γίνεσαι. Γεννιέσαι. Γεννιέσαι. Από πάντα ξέρεις ότι είσαι κάτι άλλο. Τώρα τι να σου πω. Ναι, ωραία, ανακαλύψε. Με κάλεσε εδώ, σωστά. Και λέω τώρα, όταν λες γεννήσει, να κάνω κουβέντα στην κουβέντα σου, να θέλει μια τέτοια κουβέντα ανθρώπινη. Ναι. Κάνει γεννιέσαι. Ουσία σου, γεννιέσαι. Και ρωτώ. Πώ νιώθει ότι ένα άνθρωπο, πώ νιώθει, είσαι πιο, εσύ είσαι πιο ικανή. Κατάλαβε άνθρωπο να μα πει. Πώ νιώθει ότι κάθε άνθρωπο κάποια στιγμή ψάχνει τον ρωτισμό του, πώ γίνεται, δηλαδή όταν είναι αγόρι τυχή. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου από κάποια στιγμή η μικρή ηλικία ή αργότερα οι καταστάσει φέρνουν έτσι. Δεν έχει θέμα, δεν έχει καμία σχέση η ταυτότητα θείου με τον σεξουαλικό σου προσανατολισμό. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ γεννήθηκα με ανδρικά χαρακτηριστικά, μπορεί να αισθανόμουν μέσα μου γυναίκα, έτσι ένιωθα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καμία σχέση με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Μπορεί να μου άρεσαν οι γυναίκες. Έτσι, να αισθανόμουν γυναίκα ομοφυλόφιλη. Δηλαδή θες να πεις. Κάτι σε διευκρίνηση είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή να πεις ότι παρόλο που εσύ είναι τη γυναίκα, ο σεξουαλικό προσανατολισμό είναι που να γούστα τι γυναίκε. Όχι, χωρί να μιλάει. Όχι εγώ. Οποιοδήποτε. Όχι. Λέω γενικά ότι μπορεί να είσαι να πεις. Ναι. Εννοώ το ότι όταν ένιωσε τα πρώτα ερωτήματα. Τις πρώτες ερωτικές επιθυμίες. Πού βρισκόταν, πού πιέναν. Πηγαίνανε στο ιατρικό θέμα. Αλλά σου λέω δεν έχει να κάνει καμία, δεν έχει καμία σχέση το πώς αισθάνεσαι με το τι σου αρέσει σεξουαλικά στο κρέβατι. Έτσι, άλλο που τι αισθάνεσαι σαν ψυχολογία εννοείς, ακριβώς μετά τι κάνεις στο κρεβάτι σου. Ναι, λοιπόν, που γίνονται άντρες, και θέλουν να πηγαίνουν με άντρες. Γίνονται ομοφυλόφιλοι άντρες. Υπάρχουν άντρες που γίνονται γυναίκες, αλλά πηγαίνουν με γυναίκες και αισθάνονται ομοφυλόφιλες γυναίκες μέσα. Οπότε, το τι αισθάνομαι δεν έχει να κάνει με το φύλο. Δηλαδή, το φύλο δεν έχει να κάνει με τις εξαιρετικές προτιμήσεις που έχουν. Είναι ένα πολύ μας βάζει σε δύσκολα, αλλά ωραία. Μας βάζει για το ψάχνουμε, για να...
αρέσει πάρα πολύ την ιδέα τα κόψιμα. Είναι μια εκπομπή για την ιδέα. Τα δύο ανεβασμένα εκεί. Τα λέω και κανένα άλλο. Όλα αυτά που μπορεί αλλού. Δεν έχει και εκπομπή καμία να έχω καλέσει ποτέ. Έτσι και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι η Μιχαέλα και θέλω να πάμε στον Παναγιώτη και λέει καλησπέρα στη Ιουλία και στην παρέα σου. Γεια σου Παναγιώτη, να εννοεί. Ο Ιωάννη, Ιωάννα, γεια σου, γεια σας, γεια σου Ιωάννα μου. Εννοεί Ελένη, γεια σου Ελένη μου, γεια σας. Ο Νίκος, καλή εκπομπή, καλό βράδυ Ιλία μου, γεια σου Νίκο μου. Και πάμε σε επόμενο μήνυμα. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, καλό βράδυ, γεια σου Δημήτρη μου. Ενώ Κώστας, κάνω που τη χάσεις παρακαλώ Κώστα μου, αν μπορέσεις, κάνω κεφαλαία, θα διαβάσω τελευταία φορά τα μικρά γραμματάκια. Καλησπέρα, καλησπέρα σας για την εκπομπή. Χαίρομαι την εκπομπή αυτή και θέλω να σχολιάσετε γιατί σχολιάσετε τη λογνία του Ζακ. Γιατί το ωραία, θα μας βγαίνουν ό,τι θέλει ο καθένα, σου το σου Μιχαήλ μου. Ενώ από κάτω ο Κώστας, γεια σας, γεια σου Κώστα μου, Κική, γεια σου Κική μου. Ο Κώστας, άλλος Κώστας. Καλησπέρα, Ηλία, σε σένα και στην παρέα σου, τη Μιχαέλα. Γεια σου, Μέρη. Γεια σου, Μέρη μου. Ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, παιδιά, σήμερα για μένα. Εδώ ξέρετε πολύ καλά πως έχω ένα άλλο είδος εκπομπές, αλλά μου αρέσει η παιδιά σου με την έγονη στις σκέψεις. Ιδιαίτερες όταν το ξεκινά, γιατί είναι τέτοια τα πράγματα που μπορούμε να το μπορούμε κάποιοι να τα πιάσουμε όλα. Φώτης, σε λατρεύω, γιατί λες αλήθειες. Να είσαι καλά, Φώτη μου. Και τελευταίο κομμάτι και μετά πάω κουβέντα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, καλησπέρα, Ηλία. Άρχοντα, τα χαιρετήματα από την ομάδα Πανταζώνα. Γεια σου, Αλέξανδρε, να σε καλά, πες Πανταζώνα εκεί. Και σε όλους, όλα τα παιδιά, Αλέξανδρε. Ενώ η Δήμητρα, γεια σου, Δήμητρα μου. Από κάτω, η Δήμητρα, ένα σχόλιο και σταματάω. Και κοίταμε, πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, Ηλία, βεβαίως. Εννέα, καλησπέρα, Ηλία μου, σε σένα. Γεια σου, φιλιά, γεια σου, Μιχάλη, αρκετά σε κόλους, αλλά να σε ρωτήσουμε. Όπου με ρώτησε, π.χ. μας ρώτησε κόλους σε αυτός. Για την δολοφονία του Ζακ. Τον ήξερα και εγώ προσωπικά τον Ζαχαρία Κωστόπουλο ή Κωστόπουλο Ζακίο. Ήταν ένα εξαιρετικό πλάσμα. Ήταν ένα. Πώς να το πω. Ήταν ένα αέρινο πλάσμα. Τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε πραγματικά με δολοφονία πλέον. Έχουμε να κάνουμε πραγματικά με τη φασιστική επίθεση απέναντι σε ένα ομοφυλόφιλο οροθετικό και χρήστη. Τα στοιχεία που βγαίνουν συνέχεια αυτές τις μέρες και το θέμα είναι να μην φύγει από την επικαιρότητα. Γιατί όσο φύγει από την επικαιρότητα, τόσο θα γλιτώνουν ότι υπάρχει. Να πούμε λοιπόν ότι βρέθηκαν άλλα βίντεο από τα οποία πριν μπει στο κοσμιοτοπολείο μέσα. Βρέθηκαν βίντεο να ζητάει και να δέχεται βοήθεια από τους πολίτες μας. Τον κυνήγησαν. Από ό,τι ξέρουμε πλέον, μπήκε μέσα στο κοσμοπολείο για να κρυφτεί. Μαχαίρι δεν υπήρχε. Το μαχαίρι, τα μόνα αποτυπώματα που είχε το μαχαίρι ήταν του αστυνομικού. Και εκτός από τα αποτυπώματα του αστυνομικού, είχε και το γενικό υλικό του ΖΑ. Ναι, δεν είχε αποτυπώματα του ΖΑ. Μιχαήλ, να σου ρωτήσω κάτι. Αυτό σαν τάξη, αυτό σαν το τι ήταν ο κ. Τίποτε, πραγματικά και μετά ένα περιπτωτικό να φέρει τα άνθρωπα, να φέρει τα άνθρωπα, όλα καλά τα κάνεις, όλα τα κάνεις, να το στερίζει, να σβερεί, μεταξύ μας. Αυτό δεν έχει να κάνεις. Σαν μπήκε να κρύψει. Αν ήταν, ξέρω εγώ, την εμπειρία, είπαν κάποιε. Ήταν υπό την εμπειρία. Αν ήταν υπό την εμπειρία ή την εμπειρία ή αν ήταν η υποστέρηση εκείνη τη στιγμή, γιατί
τις κινήσεις του, τις βλέπαμε, ήταν σαν ζόμπι. Ήταν έτσι. Αλλά και οι κινήσεις του ήταν, δεν μπορώ να πατήσω πολύ. Ναι, εντάξει. Τώρα, αν ήταν αυτό, επειδή είχε πάρει ναρκωτικά, γιατί δεν είχε πάρει. Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε. Ακόμη δεν έχουμε εκεί τοξικολογικές εξετάσεις άλλο. Να πούμε ότι βρέθηκαν χρήματα στο σπίτι του. Οπότε αυτό μας πάει στο γεγονός ότι δεν είχε να έχει να πιάσει. Πώς μπήκε όμως το μυαλό, να μην το συγκρίνει του διαβόλου, ξέρει. Λοιπόν, είναι πολύ θα πούνε από τι καλά δεν θα έπρεπε ότι αν όπω είχε το μαχαίρι, δεν είναι κάποιο μαζί. Τι θα λέγαμε. Μα δεν είχε μαχαίρι. Αυτό είναι το θέμα. Αποτυπώματα στο μαχαίρι ήταν μόνο του αστυνομικού. Και πού το πήγε. Και γενετικό υλικό του Ζακ δεν είχε αποτυπώματα. Ο Ζακ λοιπόν δεν κρατάει. Τώρα κι εγώ μπορείς να κάνεις ότι το πήγε. Εγώ δεν κρατάζω. Εγώ δεν και τον τρίπερ και εγώ λέω αυτά που έχω, μα ναι, έχω ακούσει αυτά που έχω διαβάσει. Το καλύψαμε. Σωστό. Εγώ. Είναι... Σωστό. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, στην Μαρία. Καλησπέρα. Γεια σου, Μαρία. Έχουμε την Μαρία, άλλη Μαρία πιο κάτω. Όχι. Δεν έχει, δεν έχει καλό σύμβολο. Δεν το ξέρω, Μαρία. Θα μας πούνε και άλλοι αν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά να ξέρετε πώς παίζουν πάντα. Γιατί το παίζει ρόλο και το δικό σας προβλήμα. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να είμαστε κανονικά με τα μηνύματα. Στην αρχή του κυρίου είπαμε για να ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο. Όμως, ξέρετε πώς το ξαναπεί. Εάν μέσα στο σπίτι σας συμβαίνει κάτι στον υπολογιστή σας ή συμβαίνει κάτι στον υπολογιστή σας, όλα τα πράγματα. Δεν είχα μια δημιουργία. Δεν είμαι εγώ που μου ξαφνικά μια μορφή. Σοβαρά, ξαναπατάω και σαν να πει δεν είναι καλά η φωνή. Θα μου γράψει κι άλλο στιγμή και θα τη σεβαστώ. Και έχουμε τον. Την Μαρία με αυτό. Έχουμε τον. Σου δεν λέω, Άγγελος, Άγγελος, κεφαλαίο, γράψτε μου κεφαλαίο, γιατί είναι πολύ μακριά. Βοηθήστε. Δεν είναι θέμα να είσαι καλό μάτια, αν δεν βλέπω. Βλέπω πάρα πολύ καλά. Αλλά είστε όλη τη μάνα. Τα κεφαλαία μου μιλάνε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, παιδιά, κοβετάσουμε, θα δούμε από άλλους. Κερδίζετε, γνωρίζετε ότι ήταν μάρτυρα στη δίκη Παύλου Φίσα και τον κυνηγούσαν και μπήκε στο ξεχώριο. Δεν ξέρω, μας είπε κάτι, μας είπε η Μιχαέλα πάνω σε αυτό το θέμα και τέλος παρακαλώ πολύ να μου γράψετε, επειδή η Μαρία μου είπε σχετικά με το κόψιμο, θέλω να μου πείτε κατά πόσο γίνεται και αν έχετε καλό ή το κάνει να μου γράψει ένας άλλος πέρα από τη Μαρία. Πρέπει να σας πω σήμερα από σήμερα που κανένας είπε μην βάλετε σημαντικό, θα είμαι καθώς πει. Μιχαέλα, χωρίς να το θέλω, είχα περιεχτώ, έχω περάσει όλοι σε ένα νοσοκομείο, σε κάτι που έλεγα να συμπαρασταθώ, μάλλον το παιδί μου το συζητάω. Και είναι από τις χειρότερες μέρες, αφού έλεγα απόψε, λες, η Μιχαέλα να την κάνει. Σημαντικά, αλλά ούσταρα να κάνω και την ακόμη κιόλας. Λοιπόν, είναι πραγματικά παιδιά από τις χειρότερες μέρες, γι' αυτό η Μιχαέλα θα πάει περισσότερο ταινία, να μην πάει περισσότερο πάνω εγώ. Θέλω η Μιχαέλα να πούμε τώρα και να πάμε στο παρακόλου. Ομοφιλοφιλία. Ομοφιλοφιλία. Τι γίνεται εκεί. Τι μας είπε λίγο στην έναρξη. Έχει εγκριθεί και το νομοσχέδιο πριν την ταυτότητα αυτή, το σύμφωνο συμβίωσης. Είναι μεγάλα κομμάτια αυτό που είναι το σύμφωνο συμβίωσης, λοιπόν. Είναι ένα κόμπος δύο άνθρωποι. Είναι ένα κόμπος δύο άνθρωποι. Είτε άντρες στη γυναίκα. Είτε δύο άντρες στη γυναίκα. Να χωριστούν μαζί στη ζωή. Και στο κάπου κάπου να θέλει να πείσει μετά την περιουσία του επιστημάτου. Γιατί, αφού αυτό συμπαράσταται στη ζωή του. Λοιπόν, κάποιον που τον έχουν απαρνηθεί, που τον έχουν διώξει, που τον έχουν ξεγράψει, έτσι. Δεν θέλει, δεν κάνει τελική τη ζωή, δεν κάνει μια αντίκτυπη περιουσία και φτιάχνει ωραία πράγματα. Τι κάνει μετά. Γνωρίζει λοιπόν έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να πάρει την περιουσία του εφόσον πεθάνει και θα την πάρει την περιουσία θα την πάρουν αυτοί οι άνθρωποι που τον έδιωξαν, που τον έριξαν στον δρόμο, που έτσι, γιατί, κοίταξε, εδώ μιλάμε τώρα σε μια κοπή την οποία σου έδωσε να ξαναπεί σαν άνθρωπο σένα και ψάχνουν την λογική και αν είναι τα επιχείρηματά σωστά.
να το συνειδητοποιήσουμε, όπως το λες, ένας έξεχο που ξαναστείτε, δεν έχει καμία επαφή, τον έχουν καταβρήσει, έχει ξαναστεί. Αλλά αν έχουν δίκιο ή δεν έχουν, αυτό είναι θέμα άλλο που σημαίνει, και ξαφνικά αυτό που είναι ένα άνθρωπο, τι κάνει όταν έπρεπε. Αν και το τρώνε αυτή, που τώρα τα χρόνια, ακόμα, το βέβαιο στράβο, ακόμα στήκα. Ήταν ακόμα όλα αυτά τα χρόνια. Σωστά. Και που πέθανε, να τρέξουν, να την πάρουν και σε όλα τα χρόνια στο κοινά. Και αυτός άνθρωπος που ήταν μαζί του τόσα χρόνια, δεν δικαιούνται τίποτα. Ναι, όχι. Είναι πάρα πολύ λογικά και αν το σκεφτούμε λίγο, γιατί θα πούμε και λίγο Να πούμε και την ιστορία του συνέδριου. Όταν πέθανε στον ήλιο και μετά ο... Και μετά ο συντροφός του και δεν μπορούσα ούτε τη σωρό του να... Να πούμε τι θα κάνουμε μετά, δεν μου επέτρεψαν να κάνω τίποτα γιατί δεν είχα καμία εξουσιοδότηση και καμία εξουσία πάνω σε αυτή τη σωρό, σε αυτόν τον άνθρωπο που τόσο πριν ήμουν μαζί του. Έτσι. Φεύγουμε τώρα από αυτό το πάρα πολύ λογικό να θέλει κάποιον με αυτόν τον άνθρωπο που συμπαραστέκεται, μοιράζει αγωνίες, χαρές, λύπες για μια ζωή και μετά θέλει να δεις. Αυτό πραγματικά ξεκαθαρίζεται στην λογική ότι έτσι πρέπει να είναι. Γιατί να βάλουμε εμείς και να λέμε ναι, αλλά δεν κατάλαβα τι άλλο. Και το ίδιο το οποίο έχει σχέση με τα σεξουαλικά του, σεξουαλικές του επιλογές, δεν είναι πάντα τα πράγματα αυτά. Δεν πρέπει κανένα να απασχολεί τι κάνω εγώ μέσα στην κρεβατοκάμαρά μου εφόσον γίνεται μεταξύ δύο ανθρώπων κοινή συνενέση. Κοινή συνενέση, που είναι μια ναι, φυσικά θα καταδικάσουμε και την παιδοφιλία, θα καταδικάσουμε και την κοινοβασία. Είναι πράξεις οι οποίες δεν γίνονται με κοινή συνενέση. Γίνονται επειδή το θέλει ο ένας. Γιατί επιβάλλει τη δουλειά της βίας στον άλλο. Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα που είναι δύο άνθρωποι, εμείς και αποφασίζουν να κάνουν το οτιδήποτε θέλουν να κάνουν. Τι αφορά εσένα και τον οποιοδήποτε, τι θα κάνουν στο κρεβάτι. Mm-hmm. Ωραία. Και θέλω να πας προς παρακαλώ σε αυτά τα ζευγάρια στο θέμα το πάρα πολύ σημαντικό και το μεγάλο που σου έχει καταλάβει τη γνώμη σου και θα το κοινοποιήσουμε. Έχουμε ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι. Εδώ υιοθετούμε. Δεν είναι τόσο καλά, είναι λίγο παιδάκι. Τι γίνεται εσύ. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή έχει εγκριθεί και αυτό το νομοσχέδιο της τεχνοθεσίας, να πούμε βέβαια ότι ένα ζευγάρι, πριν το νομοσχέδιο αυτό, ήταν σχεδόν αδύνατο να υιοθετήσει παιδί στην Ελλάδα. Έτσι. Πέρναγαν χρόνια, το παιδάκι μπορεί να έφτανε και 10 χρονών, 20 χρονών για να το πάρουν πια στο σπίτι του και στην οικογένειά του. Είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει έλεγχος από ειδικούς, από πολλούς, έτσι, που βλέπουν τον ένα, βλέπουν τον άλλον, βλέπουν τον άντρα, τη γυναίκα, εξετάζουν το παρελθόν, εξετάζουν το παρόν, βλέπουν οι συνθήκες του σπιτιού, βλέπουν πολλά πράγματα. Λοιπόν, αν για ένα λοιπόν ετερόφιλο ζευγάρι είναι πολύ δύσκολο να τεχνοθετήσει ένα παιδί. Ακόμη και τώρα που έχει εγκριθεί το νομοσχέδιο, θα πει πόσο δύσκολο είναι πόσο για δύσκολο για ένα παιδί. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα σου πω εγώ τι γνώμη και τι άποψη έχω ως προς την τεχνοθεσία. Να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σου πω ότι οι γονείς των παιδιών στην Λιέρο και στη Ζάκυνθο ήταν ετερόφιλοι. Αν το πει έτσι, οι γονείς των παιδιών στη Λέρο για το σκάνδαλο που πήγε το καλοκαίρι και στη Ζάκυνθο για το παιδί που σκότωσε τον πατέρα του ήταν ετερόφιλοι άνθρωποι. Έτσι, δεν ήταν το. Ναι, ήταν. Οπότε δεν έχει σημασία αν είσαι
ετερόφιλος, αν είσαι ομοφιλόφιλος, αν είσαι transgender, αν είσαι το οτιδήποτε. Αυτό είναι αρρώστια του μυαλού. Το να τοποθετεί σεξουαλικά τα παιδιά ή τα παιδιά σου ή τα παιδιά του γειτονού. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση. Και όχι μόνο εσένα, ναι, και στον κόσμο που θα προτιμούσες, λοιπόν, σε μία τριτοκοσμική χώρα να ψοφήσει, γιατί εκεί ψοφάνε τα παιδιά, έτσι, ναι, δεν πεθαίνουν απλά, εκεί ψοφάνε. Θα προτιμούσες, λοιπόν, ένα παιδί να ψοφήσει, επειδή δεν είχε το πιο απλό πράγμα της φύσης και του Θεού, όχι να φάει, να πιει μία κουταλιά νερό, από το να το πάρουν δύο ομόφυλοι άντρες ή δύο ομόφυλες γυναίκες ή ένα αντρόγυνο με τρανσέξουαλ γυναίκα να το μεγαλώσει. Θα το προτιμούσες, δηλαδή, ένα παιδί, γιατί αυτά τα παιδιά πραγματικά είναι παιδιά, ενός κατώ του Θεού. Ναι, και δουλειάζει. Έτσι, επειδή δεν έχουν μία γουλιά νερό. Θα προτιμούσες, λοιπόν, αυτό το παιδί να ψοφήσει επειδή δεν έχει μία γουλιά νερό, αυτό να το πάρω εγώ, να το μεγαλώσω, να του δώσω αγάπη, να του δώσω συστασιά, να του δώσω φαΐ, να του δώσω νερό, να του δώσω παιδεία, να του δώσω εκπαίδευση. Mm. Ωραία. Σε αυτό έχει πάρα πολύ δίκιο, ότι αυτό έλειπε να προτιμήσει, θα είσαι τρελός και θα είσαι απάνθρωπος. Όταν προτιμήσει να πεθάνει το παιδί, παρά να κάνει. Όχι, λοιπόν, θα το προτιμούσες, γιατί άμα το πάρω εγώ θα το βιάσω αυτό το παιδί. Όχι, δεν το πιστεύω. Όχι, γιατί έτσι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Δεν το πιστεύω, έτσι. Γιατί έτσι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Α, ναι, όχι, όχι, όχι. Θα το βιάσετε, εγώ δεν το πιστεύω. Από τη σειρά. Πες μου, όταν βλέπει δύο γυναίκες μέσα σε ένα σπίτι, ένα παιδάκι, δύο άντρες, ποιον λέει παπά, ποιον λέει πατέρα, ποιον είναι. Δεν έχει να λέει μάνα, που δεν υπάρχει μάνα. Τι κάνει. Θα πει τον άντρα παπά, θα πει τον άντρα μαμά, που δεν υπάρχει μάνα. Σωστό. Λοιπόν, να το πέθαινε, να καλεστώ ένα σύριαλ που παίχθηκε σε ένα κανάλι μεγάλο πριν από μερικά χρόνια, πριν καν σκάσει όλη αυτή η φούσκα, το οποίο λοιπόν έκανε με δυο μαμάδες. Ήτανε σύριαλ. Λοιπόν, μετά από αυτό το σύριαλ που παίχθηκε το με δυο μαμάδες, παίχθηκε ένα άλλο σύριαλ με την αγαπημένη ηθοποιό, τη Μαρία Καβογιάννη, και την Κέτρι Κωνσταντίνη μου. Λοιπόν, που λέγεται «Κάπου σε ξέρω». Λοιπόν, αυτά τα δύο σύρια παίχθηκαν πριν γίνει όλο αυτό το σούσουρο και όλη αυτή η... Για αυτά τα θέματα. Για αυτά τα θέματα. Ω, ναι. Κι όμως ήταν τόσο μπροστά. Ναι. Γιατί το «Με δυο μαμάδες» ήταν ένα σύριαλ με δυο μαμάδες. Και το «Κάπου σε ξέρω» ήταν ένα σύριαλ με έναν άντρα που έγινε γυναίκα. Μέσα στο γάμο. Μετά το γάμο είναι εσέ. Μέσα στο γάμο. Μέσα στο γάμο. Έγινε γυναίκα. Αυτό που έχω εγώ και θέλω να μου εμείς παρακαλώ πολύ πώς μπορούμε να το διοικήσουμε. Ήθιστε, παιδί μου, όχι θρησκευτικά και τέτοια, αλλά με πιέρω πατέρας και μά. Να πει στο σχολείο του μπαμπά, μαμά, και να πει και ένα παιδάκι θα πει σε φωτογραφία, δεν έχω μπαμπά ή δεν έχω μαμά. Γιατί εγώ το λίγο. Δεν είναι και αυτός ένας συγκροτητής, δεν χρειάζεται ψυχολογία του παιδιού να νιώθει ότι όλοι έχουν μια μαμά και ένα μπαμπά και να μην έχει πρότυπο ένα παιδί. Αυτό το παιδί, λοιπόν, όταν θα είναι στην ηλικία να σκεφτεί έτες, γιατί έχω ένα παπάκι και ένα παπάκι, να το πω, ένα παπάκι και μόνομα, θα είναι και σε θέση να καταλάβει όταν θα κάτσει να το εξηγήσεις από πού το πήρες, γιατί το άφησα, γιατί αν το άφηνες εσύ, ίσως να συνέχισε να μεγαλώνει σε μία σε πολύ άσχημες συνθήκες, ότι εσείς το πήρατε, το μεγαλώσατε, του δώσατε αγάπη, του δώσατε παιδεία. Τώρα, βέβαια, αυτά εγώ δεν θέλω με τίποτα να τα πάρει ο καθένας και να τα κάνει. Όχι, εσύ. Είναι γνώμη μου και είναι και γνώμη όλων των ανθρώπων. Είναι όποια γνώμη, έτσι. Και είναι σεβαστή. Μα τι είναι δυνατόν το αγόριο. Εγώ να σου πω ότι μεγάλωσα μόνο με ένα γονιό σε νομογονική οικογένεια.
Και μετά ήρθαμε με τον παπά. Και μετά ήρθαμε με τον παπά. Κάνα πολύ ένα συγκλονιστικό συμβούλιο σε παρακαλώ για τον πιστεύω. Αλλά με την κοινωνική σου τα κάνω σχόλια σε παιδιά. Τους πατεράδες σας να τους αγαπάτε λίγο παραπάνω. Γιατί αντέξανε, τις μάνας σας, τις συγκλονιστικές. Η αλήθεια είναι ότι είναι και σήμερα. Είναι λίγο, δεν παίζω. Εντάξει, περισσότερα λιγότερα να μην τα βάζουμε σε ζυγαριά. Όλοι περνάνε τα δικά του. Και κάποιοι πατεράδες πάλι που είναι ζώα και δεν έχει καμία σχέση. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν μεγάλωσα με ένα παπά, ο οποίος παπά μου έδωσε και αγάπη, μου έδωσε και παιδί, μου έδωσε όλα τα εφόδια για να προχωρήσω στη ζωή. Δεν έμαθε ούτε να μισώ, ούτε να θέλω το ακουάριο. Να σου πω ότι ο πατέρας μου σπάνια με την καραβόλη σε ρήματα και σε τέτοιες καλές και σε τέτοια πράγματα. Ο πατέρας μου με έπαιρνε πηγαίνοντα και ψωνίζεται, ρούχα, τρόφιμα και τέτοια και πηγαίνοντα με πήγαινε βόλτα σε γυροκομείο. Και πήγαμε και βοηθούσαμε. Μηνύματα από μικρό, σου ήταν αυτά τα κοντά σαν ανθρώπου. Έμαθα να αγαπώ τον κόσμο. Και μεγαλώνοντας, έμαθα να μην αγαπώ. Έμαθες να μην είσαι. Γιατί ήθελα να είμαι αυτό που είμαι. Αλλά και πάλι όπως βλέπεις μόνο. Κάθομαι μαζί σου, μιλάμε. Έχει τη δική σου φιλοσοφία σε πράγματα που πραγματικά είναι σαν να ψάξιμο όλο στην πρώτη. Δημοσθένη, γεια σου, γεια σα, παιδιά, γεια σου, Δημοσθένη μου. Ενώ είναι ο Δημήτρη, γεια σου, καλό βράδυ, Ηλία, γεια σου, Δημήτρη Σπύρο. Καλησπέρα, Ηλία, και στην παρέα σου, Σπύρο, ο Μπότσα, αν θα πει το μαγαζί εκεί στην Πέτρο, τη σχολιά που κάνει από το Σπύρο, το πράγμα με τον παράτσο και τον Μπότσα και όλα τα παιδιά εκεί, για όλα τα παιδιά. Ενώ ο Δημοσθένη λέει, όπου γράφει, θέλει να τυρανεί ηλία. Δεν το διαβάζω, Δημοσθένη, δεν το βάζω κεφαλαία. Το έχω δει πολλές φορές, οπότε με βοηθάτε να διαβάσω. Καλησπέρα, Ηλία. Διαβάζω από κάτω στην. Εδώ είμαι, στη Γιάννα. Ενώ ο Δημοσθένη μας τα γράφει είναι τόσο ψηλά που και αυτά που πραγματικά τυρανιόμαστε. Άμα θέλει ο Δημοσθένη, βάλει το μοστά σε κεφαλαία. Ενώ είναι Ελίνα, γεια σας. Γεια σου, είναι Ελίνα. Και η Γιώτα, να ρωτήσω κάτι. Πώς, όταν είναι το σημαντικό, πώς, εξάλλου, αστυνοποιητικό, τότε, τι το δέχομαι, κάποια άτομα να νιώθουν την υπερπής, οκ, αλλά αυτό έγινε επιδημία. Α, δεν διάσω καλά, να ρωτήσω κάτι. Πώς γεννάει εξάλληψη. Συνικού. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται. Η κοπέρια είναι. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Η κοπέρια είναι. Καλά κάνει και προσβάλλει και σφίγγει. Άποψη τη είναι. Και να μην καλά. Εντάξει. Πες μου κάτι, Μιχαέλα. Τι είναι η θέση σου, ποια είναι η θέση σου, παρακαλώ. Σε αυτό την κραυγή των ομοφυλοφίλων ότι είναι αδικημένη, πιστεύει να είναι και παλιά παράσταση. Κοίταξε, να σου πω πλέον ότι οι ομοφυλόφιλοι έχουν πραγματικά ακόμα και την κοινωνία. Δεν υπάρχει για να κοινεί, να επηρεάσει την κοινωνία. Υπάρχει το πρόβλημα και μπορούν να δουλέψουν και μπορούν να ζήσουν και το δικαίωμα της σύμφωνο με του οποίου το πήρανε και το δικαίωμα τη τεχνογνωσία το πήρανε, έχει απομειωθεί πλέον. Μήπως δεν χρειάζεται λοιπόν να φωνάξουν άλλο για να νιώθουν πω είναι αδικημένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν του πειράζει και είναι μήπω αυτό που είναι το δικαίωμα. Μήπω η Μιχαήλα μου γυρίζει τούμπα. Δεν έχω δει πια. Όχι, έτσι. Έχουν πάρει το χώρο του. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω. Αυτό το σημείο που λέμε στην ομοφυλοφιλία. Κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν είμαστε
σφάλμα της φύσης. Είμαστε μέρος της φύσης. Και ζητάμε τα αυτονόμια. Ζητάμε το χώρο μας. Όπως έχεις εσύ το χώρο σου, όπως έχει έχουν τα παιδιά σου το χώρο του. Σωστά, σωστά. Θέλουμε και εμείς το χώρο μας. Λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθώ τόσο από το διάβασα. Καλύτερα να το αλλάξω. Όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, όπως η κοπέλα αυτή, αυτοί είναι η τροφή τους. Θα μας επακαλέσουν να πει. Εγώ εδώ λοιπόν, εκτός του ότι σέβομαι τη σένα και το ότι είναι κάνει σένα με έτσι, εγώ δεν γίνομαι τροφή για τους άνθρωπους. Όταν γίνεσαι, δεν προσβάλλω, δεν είναι μετά. Επειδή εγώ το είδα, τουλάχιστον να το ρωτήσει με καλύτερο τρόπο. Όταν θα το ρωτήσει με καλύτερο τρόπο, εγώ τότε θα κοιτάξω μήπως η απαντήσω, μήπως η δημιουργήσω. Σωστό. Ωραία. Γιατί εγώ θύχτηκα και έχω προσβλήθει. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Γογό. Γεια σου, γογό μου. Εννοώ η Γιώτα. Πώς. Για να δεν χρειάζεται μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό ρωτάω. Σέομαι τη νιώθει ο καθένας. Λοιπόν. Θέλει να πει ότι παίρνει, δεν γεννάς. Παίρνεις και το πει. Από κάποια παιδιά να είναι συνηθισμένα, έτσι δεν είναι αυτό για την ανοιξία. Να είναι και να πεθάνουν και να μην έχουν να πούμε το νερό, κάπου εξασφαλίζουν μια στέγη σαν ανθρώπου θέλουν τόσο άλλα. Ποιο είναι δηλαδή το πρόβλημα. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Ο Τάσος. Γεια σου. Γεια σου Τάσο. Καλησπέρα παιδιά. Εγώ συμφωνώ με ό,τι λες, λέει εγώ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και θέλω τώρα, σας παρακαλώ πολύ, να πάμε εγώ σε... να μου κάνεις ένα διαχωρισμό. Πάντα είχα ένα Μιχαήλ. Μιχαήλ μου. Ρε Μιχαήλ μου, να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να κάνω που εσύ το ξέρεις καλύτερα. Όχι να κάνω εγώ, γιατί δεν ξέρω το περισσότερο. Το γκέι. Το ομοφυλόφιλο. Το αδελφή. Το τέτοιο. Ποιες είναι διαφορές αυτά. Δεν έχουν διαφορές αυτά. Γκέι, ομοφυλόφιλος, αδελφή. Τι γίνεται. Και άλλα είναι ένα και το αυτό. Είναι ένα και το αυτό. Έτσι. Ερωτικά τώρα παίζουν τα πάντα. Τι είναι σε ερωτικά παίζουν. Δηλαδή, όταν βλέπουμε, Μιχαήλα μου, ότι είναι μία περίπτωση που λέμε το ότι αυτός ο άνθρωπος είναι γκέι. Εντάξει, το γκέι γίνεται, εγώ το μου περάσαμε, όχι. Ο γκέι, δηλαδή ελληνικά, γιατί ελληνικά υπάρχουν όλοι σύλλογοι. Γκέι ίσον ομοφυλόφιλος ή ομόφυλος. Γκέι. Γκέι. Τέλος. Τέλος. Πάω μόνο με άντρες. Ωραία. Είμαι άντρας και πάω με άντρες. Μάλιστα. Έτσι. Bisexual, λοιπόν. Αμφιφυλόφιλος, δηλαδή, στο ελληνικά. Δεν μπορούσα τα χαρακτηριστικά, Μιχαέλα, σε αυτό που πάει την άντρα στην γυναίκα. Δεν είναι καμία συνάντηση στο ύφος της γυναίκας να είναι προς το ύφος. Δεν έχει να κάνει η εμφάνιση και η συμπεριφορά στα... Δεν έχει καμία σχέση με εμφάνιση. Μπορεί να είναι ρίσκει πέρα με μουστάκια, δεν ξέρω τι ο Άσκιας Κόντος, και να είναι, ξέρω εγώ, σωστά. Δεν έχει να κάνει η εμφάνιση και η συμπεριφορά. Δεν έχει να κάνει η εμφάνιση και η συμπεριφορά. Εικόνα, δεν έχει να κάνει η συμπεριφορά στο τι σεξουαλικό προτιμήσει. Ό,τι κάθε να πεις, δεν έχει να κάνει μάλιστα. Επίσης, όλο το να πάω, παρακαλώ και να γυρίσουμε. Εγώ το είπαμε και καλησπέρα Ηλία και στην παρέα σου. Γεια σου Μελίνα μου. Λοιπόν, εκεί είμαι για να δω παιδιά πως έχω κάποιο μήνυμα να μην σε το έχω διαβάσει. Ρωτήστε ό,τι θέλετε για την Μιχαήλα. Νομίζω πως είναι δική της άποψη να απαντάει μερικά πράγματα. Αν την αίσθηση, αν δεν σα έρθει η απάντηση, γιατί δεν έρθει η κοινωνία. Σεβαστό. Δεν πει αυτό που πρέπει να πει αυτά που μα ξεπερνάει εμά. Γι' αυτό πάνω μια ένα διάλογο που να είναι. Εγώ έχω μια αντίρρηση μόνο στο συναστηματικό κόσμο του παιδιού. Αν δεν πει πατρίνα, μπορεί να είναι και λάθο. Μπορεί να πει και μη μοιάζει.
Κοιτάξτε, επειδή είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι, θα το μπορούμε. Ναι. Είναι ιδιαίτερο. Θα μπορούσε όμω να σου πει πολύ ένα ψυχολόγο. Ναι, ω βλέπω τα παιδιά. Ακριβώ. Φυσικά και όταν υπάρχουν Παρ' όλα αυτά είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Ας το αφήσουμε συγκεκριμένο. Γιατί αρκετά είπαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, η γνώμη του κόσμου, το τι θέλει να κάνει ο κάθε άνθρωπο, το αν θέλει κάποιο τρανς άτομο ή κάποιο ομόφυλο ζευγάρι να τεκνοποιήσει ένα παιδί, είναι δικό του δικαίωμα, αναλόγως πράξη. Υπάρχει και ένα χαμόγελο του παιδιού, ξέρεις, έτσι. Και να το κάνει και αυτό που ανεπιφέρει πολύ κάποιο να πάει να κάνει. Ακριβώς. Με τη ζωή. Για να πάει να κάνει, πάει να το δει το κάνει, δεν θα κάνω. Λοιπόν, να σου αυτό πω... Αυτό όμως τα όρια. Ναι. Να σου πω ότι κάποια στιγμή είχα ρωτήσει κάποιον και του είχα πει τι γνώμη έχεις για το τρανς άτομο. Μου λέει, θα βάζω δίπλα στους εμπόρους ναρκωτικών και τους παιδεραστές. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος με ισοπαίδωσε. Ενώ έχω κάποια επιχειρήματα να πω σε κάποιον που έχει κάποια αντίθετη άποψη προς τα τρανς άτομα και να τον κάνω να σκεφτεί λίγο διαφορετικά, σε αυτόν τον άνθρωπο είπα δεν θέλω να δουλέψω πάνω του, δεν έχω να πω τίποτα. Πραγματικά δηλαδή δεν έχω να πω τίποτα. Έτσι. Άρα λοιπόν και... Και πεντεραστέ. Δεν έχω να πω τίποτα. Έχουμε καταγραφεί τι έχουμε κάνει στην Ελλάδα. Όχι. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να μείνει. Αν πάρει κάτι, αν στην Ελλάδα. Να δείξουμε πάλι λίγο την ταυτότητα φίλου. Ναι. Να δείξουμε λίγο την ταυτότητα φίλου. Να πούμε για την προπαγάνδα. Πάνε με όλα τα μέσα μαζί της ενημέρωσης εναντίον εκείνη την περίοδο. Πολλοί κανάλια αλλαγή φίλου σε 15 λεπτά. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό. Σε 15 λεπτά το είχα δει, αλλά είδε πάλι αλλαγή φίλου μετά την πρώτη ξεκινήσει. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν αλλαγή φίλου, ήταν αλλαγή εγγράφων. Δεν ήταν αλλαγή φίλου. Γιατί και πρώτα απ' όλα δεν είναι και αλλαγή. Είναι διόρθωση. Διορθώνω. Διορθώνεις αυτό. Διορθώνω το φίλο μου, γιατί κάτι λάθος έχω. Για ποια το διορθώνω. Πώς είναι η δική σου θέση σε επιχείρημα. Υπάρχει και κάποιο τεστ. Υπάρχει εσύ, Μιχαέλα, σε αυτό. Ή όχι, όταν σε καταλαβαίνω, εγώ κύριε, θέλω να αλλάξω, να διορθώσω το φίλο μου. Εκεί υπάρχουν γραφειοκρατικά πράγματα, ή σου λάθο, αυτό θέλει να κάνει. Ναι, θα το λέει και το όνομά του, για τα γυναίκα. Λοιπόν, τι είναι πρόβλημα. Λοιπόν, εξακολουθεί να εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάφορα σε αυτό το πράγμα. Κάμε πολύ γρήγορα. Κάμε πολύ γρήγορα. Θα σε πάρω σίγουρα. Ναι, κάμε πολύ γρήγορα. Αντίοτε. Εγώ είμαι στη ώρα σου. Εγώ σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχουν ακόμη αγκάθια που δεν έχει επιληθεί το νομοσχέδιο αυτό. Και αν μπορώ εγώ, χωρίς να έχω κάνει τη διόρθωση του φίλου ή αλλιώς τη στήρωση, μία μία στήρωση, έτσι. Πριν λοιπόν από αυτό το νομοσχέδιο, για να αλλάξει τα έγγραφα σου και στοιχεία σου, για να αυτοπροσδιορίζεσαι με αυτό που νιώθεις. Έτσι, έπρεπε να κάνεις τη διόρθωση. Δηλαδή, να προχωρήσεις είτε σε πρόταση ορμονοθεραπεία και διορθωτικές επεμβάσεις για να καταλήξεις στο κύριο. Να κάνεις και τη δέση. Εννοείται. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, το νομοσχέδιο εγκρίθηκε. Και εγώ μπορώ, χωρίς να έχω κάνει τη διόρθωση του φίλου μου, να πάω να αλλάξω τα έγγραφά μου και να τα κάνω από ο Μιχάλης Μιχαήλ. Mm-hmm.
Πάμε αυτό να σου πω ότι για να γίνει αυτό, εγώ χρειάζομαι 1.700 ευρώ. Γραφειοκρατικά έξοδα, τι κλείνει ουσιαστικά αυτά που είπε κάποια εξετάσει. Όχι, 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 όχι. Εξετάσει και επεμβάσει και τέτοια πράγματα, όχι, όχι. Χρειάζομαι 1.500 με 1.700 ευρώ για δικαστικά έξοδα, για δικηγόρο, για γίνεται κανονικά δικαστήριο. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι το νομοσχέδιο λέει για δίκη κλεισμένων των θυρών, το οποίο δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή η δίκη γίνεται ανοιχτή, που είναι άβολο, που είναι με δηλαδή ο κάθε ένας, έτσι, και αισθάνομαι εγώ σαν απολογούμε αυτού, σε ποιον, σε τι, τι έγκλημα έκανα. Επειδή εγώ θέλω να με φωνάζουν τα τίνα. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, να σου πω ότι εδώ την θέλουμε να λιγάσω και εγώ. Έχουμε λυσάξει. Λυσάξαμε να μπούμε στην Ευρώπη. Για να μπεις όμως στην Ευρώπη υπάρχουν και άλλα πράγματα, ξέρεις, έτσι. Δεν μπαίνω στην Ευρώπη, θα ακολουθήσεις πράγματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν, η Μάλτα, το σχολείο του Μάλτα, ότι αν θέλει κάποιος να αλλάξει τα έγγραφά του, κάνει μία αίτηση, μία τέτοια δήλωση, επιθυμώ να αλλάξω τα έγγραφά μου, να λέγομαι τάδε, ακόμη και εσύ δηλαδή, ακόμη και εσύ, έτσι, μπορεί να σε λέγανε Ηλία. Και να μην θέλει. Ρε παιδί μου, να σε λένε. Αυτό, αν μπορεί. Να σου πω κάτι, μπορεί συγγνώμη προφανώ να σε λέει την Ελία Τσιμπούκη. Και να πει θέλω να τα αλλάξω, ρε παιδί μου, γιατί εμένα με κοροϊδεύει. Και υπάρχουν κάτι τέτοια ονόματα. Υπάρχουν. Αντιστοιχικά που είδα στα καλά λε. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Και συγγνώμη. Λοιπόν. Λοιπόν, στη Μάλτα, κάνεις μία αίτηση, επιθυμώ να αλλάξω τα στοιχεία μου από Ηλία σε διαμάχη στην Αγιώτα. Ναι. Και αυτό μέσα σε 20 μέρες αλλάζουν τα στοιχεία. Τέλος. Αυτό ήταν. Ούτε δικαστήρια, ούτε λεφτά, γιατί μιλάμε για λεφτά. Δεν μιλάμε για πλήρωση ένα παράβολο κατά το 24. Έτσι, λοιπόν, και να πω και το άλλο, ότι πολλοί είπαν ότι ένα επιχειρηματία που αυτό πάει καλά και αυτό και βρίσκω. Γιατί το μικρό σου είναι ίδιο. Το μικρό σου είναι ίδιο. Είναι το ίδιο, αλλάζει μόνο σε συντροφέα το μικρό και παράζει μόνο το όνομα. Ναι. Ό,τι έκανες πριν γίνεις Μιχαέλα Μουράνο, που είμαι εγώ, ό,τι έκανα πριν την Μιχαέλα Μουράνο, υπάρχει. Με ακολουθεί αυτή τη στιγμή που είναι το Μιχαήλ. Δεν υπάρχει χώρο για να πεις. Όχι, κανένας. Γιατί έλεγανε διάφορα. Ωραίες διευκρινήσεις. Πολύ ωραίες διευκρινήσεις, παιδιά. Πάμε. Καλησπέρα, ο Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο. Ο Τζον. Καλησπέρα, Ηλία. Πότε έκανες... και τώρα το δέχτηκα. Δεν ξέρω, πότε έκανες... Πάνε κεφαλαία. Πάνε κεφαλαία, όπως είναι για να μπορώ να πιω κάτω κεφαλαία. Κάπως μου κεφαλαία, τσον. Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Πότε έκανες... Come out. Πώς το δέχτηκαν αυτό, το δέχτηκαν αυτό. Δεν ξέρω τι. Αν με βοηθήσεις, αν γράψεις. Μην μου συμμαίνει ότι για τις εκπομπές μου, τσίπως συμμαίνεις άλλος τέτοιο. Αν εννοείς αυτό, τσον μου. Εγώ έχω ένα μυαλό και δεν θα κάνω το προβλημένο. Πραγματικά στη ζωή μου τι ήτανε. Πάντα ήθελα όλες τις γνώμες, όλα τα δεδομένα, με αγάπη. Να έχω τις αντίρρησεις μου σαν τα που γουστάω εγώ, αλλά όχι σε στυλ απορρίπτω πράγματα, ούτε κάνοντας μια κοντή να πω μη τυχόν μιλήσω μετά. Εντάξει. Πιστεύω μας, μα εμείς αυτό γιατί δεν το κάνουμε να κάνει. Αυτό νομίζω, θα λες κάτι αλλαγή σε πώς τον βλέπεις, πώς το ήταν, τι κάνει αυτό. Ενώ απασχολεί, θέλω να φύγει με... Κοίταξε να σου πω... αλλαγή στο ήχος της εκπομπής σου.
Νομίζω ότι είμαστε δύο άνθρωποι εδώ σοβαροί που κάνουμε mm. αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι ούτε ξεκινούμαστε, ούτε χοροπηγάμε σε τέτοια χώρια. Ψάχνουμε όλα πράγματα, βεβαίως. Τι άλλα συζητάμε. Βεβαίως και να έχει ο καθενές μας έχει μια γνώμη. Πάμε μια φυσικά. Κοίταξε, από αυτά που εδιάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, παιδιά, δεν έχουν πολλές φορές, γιατί εδώ δεν τα πιστεύω και συγγνώμη και θέλω να προσεξηθούν και να τα προσφέρουν και τα είναι και το προσπάσιο να το προσπάσιο. Ναι, να ψάξουμε με μια ελληνική σκέψη, κάνουμε προσεγγίσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Και σε πράγματα που δεν μας τρόπο μπορεί να είναι. Εσείς, εγώ, η Μιχαέλα έχει τα δικά της δεδομένα και δεν θυσιάζει τα πολύ απλά. Όμως, ακούς, σέβεσαι και από εκεί πέρα τουλάχιστον να ξέρεις και την άλλη πλευρά τι γίνεται εκεί. Αν όπως μετά και ακούσε, ξέρω εγώ, αν μπορούσε να γίνει σε κάθε τι που έγινε ένα έγκλημα, αν μπορούσε να ακούσει κάποιον να ξέρει όπως ότι ουσιαστικά και αληθινά θα πρέπει να σε έτσι είναι, και να σκότωσε έτσι εκεί και να σου πει και να τα παιδιά τη και μάλλον για κάτι. Τι συμβαίνει, είναι μεγάλο πράγμα να ακούς την ουσία και την πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε στην Ελληνά, μπράβο, ενώ η Μιχαέλα, σε σέβομαι και καταλαβαίνω ότι άτομα τα οποία νιώθουν αντίθετα από αυτό που γεννήθηκαν, παίρνουν δύσκολα, παίρνουν δύσκολα σε πολλά τίποτα. Περνάμε πολύ δύσκολα σε όλα τα επίπεδα, όχι σε πολλά. Έτσι, από το να νοικιάσεις ένα σπίτι, να βρεις μια δουλειά, να έχεις κοινωνική ζωή, να πας σε ένα μαγαζί, και τι και εγώ να πάω σε μαγαζί και να μην πει. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι επιδημία. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι επιδημία. Mm-hmm. Αυτό ήταν πολύ άσχημο. Επιδημία είναι. Mm-hmm. Γιατί όπως είπα πριν, δεν είμαστε σφάλμα της φύσης, είμαστε μέρος της φύσης. Και πρέπει να μάθουμε ότι δεν είναι ένα, δύο φύλλα τελειώσαμε. Mm-hmm. Έτσι, να πούμε επίσης ότι η ομοφυλοφιλία υπάρχει από τα αρχαία χρόνια. Οπότε από τα αρχαία χρόνια ήταν επιδημία. Ναι. Από τότε δηλαδή που υπήρχαν 500 άνθρωποι ήταν επιδημία. Δεν μπορείς να το πεις επιδημία. Εγώ να σου πω λοιπόν, ότι πιστεύω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σέβομαι τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Έτσι. Τους μόνους ανθρώπους που δεν σέβομαι, τις κατηγορίες των ανθρώπων που δεν σέβομαι καθόλου, είναι οι σατανιστές, οι πέτεραστες και οι κτηνοβάτες. Δεν τους σέβομαι. Λοιπόν, να σου πω λοιπόν ότι πιστεύω πάρα πολύ. Πάω, κάνω πράγματα, πάω σε μοναστήρια, πάω σε εκκλησίες, πάνω καντήλι στο σπίτι μου, δημιατίζω, νηστεύω, πάρα πολύ. Έτσι. Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο Αδάμ και η Εύα, ποιους γέννησε. Φαίνεται σαν να γίνεις άντρες. Ο Αδάμ και η Εύα άντρες. Έτσι. Δεν τα πιστεύω. Στον Άβελ και τον Κάιν. Σωστά. Μετά. Ναι, όμως αυτό έτρεψε παιδιά πολύ πιο βάθη τη θρησκεία, την οποία είναι η παλαιά διαθήκη, γιατί εγώ είμαι πέτρεψε την κυρία και μόνο. Δεν το πιστεύω αυτό, γιατί πώς γίνεται να γεννήσαν άντρες και μετά οι άντρες τη συνεχίζουν. Εκτός και αν πιάνει τότε, ήταν επιστήμη τόσο που στάνε τη χαλαντιά, δεν είναι θρησκεία. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι εγώ ναι, μεν πιστεύω, αλλά τι υπάρχουν. Οκ, okay. Υπάρχουν πολλά κενά. Υπάρχουν πολλά κενά παντού. Γι' αυτό μη μου πεις υπάρχει ένα φύλλο, δύο φύλλο. Ναι. Τα κενά υπάρχουν παντού. Και τα κενά, και έρχομαι ένα κενό να το καλύψω λοιπόν από την παρουσία. Άρχοντα, για σου τάσο μου, εκεί πανταζόν να τάσος από τα δεξέθρια του φίλου μας που πεις παρουσία. Πες μου κάτι, Μιχαέλα, πανηγανιστής. Πώς θα το προδοτήσει ο πανηγανιστής, γιατί κάποια στιγμή ο πανηγανιστής δεν περικλεί τα πάντα. Γιατί είναι συνδύο να δούμε πανηγανιστής, ας πούμε, τι θα κάνουμε όλα, τι κάνουμε. Τι είναι ο πανηγανιστής, πώς το βλέπεις εσύ.
Μ' αρέσει αυτή η λέξη, βέβαια. Ναι, μ' αρέσει να κανονιστείς το θέμα, αλλά τι είναι. Πανεπιστήσεις κάτι να μην πείσουν αυτό το θέμα. Τα πάντα, σε κάθε τι που έχει σχέση με τον ρωτισμό του, πολύ δεν πιστεύω, πουθενά. Δεν πιστεύω σε αυτό. Δεν πιστεύω σε αυτό. Όχι. Δεν πιστεύω σε αυτό. Δεν υπάρχει όμως ένας παραδείγμα, δεν υπάρχουν αλλιώς πανεπιστήσεις στην κανόνα. Όλα, 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 δηλαδή. Και πάλι θα υπάρχει κάτι που δεν πάντα. Όλοι με ανθρώπων, όλοι ανθρώπων εμείς. Όταν λέμε αυτό που είπε ο ιδεολογιστής, ο Βίκτορας στη γλώσσα του δικιά μας το λέμε pansexual. Έτσι. Unsexual. Pansexual. Που θα πει ότι πάω με άντρες, πάω με γυναίκες, πάω με transsexual. Αυτό θεωρείται ένα είδος pansexual. Ένα είδος, το πάλι. Γιατί αν θέλεις να πεις ότι είσαι pansexual, τότε στη σεξουαλική σφαίρα υπάρχει και η παιδεραστή. Δεν υπάρχει παιδεραστία στο σεξουαλικό με κάποιον τρόπο. Ό,τι σε ευχαριστεί δεν πεις. Λοιπόν, οπότε δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να σου πει, είπε στην Ουασία. Αυτό είναι την εκκλησία την οποία είναι μια μόδα σε αυτή την Ευρώπη. Το εγώ μπορεί να μου πει τα ωραία, είπε στο τέλειο. Στη Μάρτα. Στη Μάρτα. Στη Μάρτα που είσαι ωραία. Αλλά θα σεβαστώ αυτό το ανθρώπινο σε εισαγωγικά τον ανθρώπινο πρόοδο να κάνει με τα ζωάκια να τα φέρει ένα συγκεκριμένο. Και αυτό δεν το σέβεσαι. Αυτό δεν το σέβεσαι παρόλο που στη Γερμανία είναι νόμιμο. Υπάρχουν οίκοι, εγώ ξέρω για την Γερμανία, ότι υπάρχουν οίκοι ανοχής, πόσο, έτσι. Όχι, βέβαια πέφτουν πάνω οι οργανώσεις και προσπαθούν να το κλείσουν. Αυτό δεν είναι ακραίο επίπεδο συλλάβει ανθρώπων τα σώα για να κάνει το ζωάκι, αυτό δεν είναι βιασμός. Είναι βιασμός. Μάλιστα. Για να πούμε, παιδιά, αν έχουμε κανένα άλλο μήνυμα και αν δεν έχουμε, εδώ έχουμε σταματήσει την προστάση, ενώ η λέει η Νίνα, σας εύχομαι όμορφο βράδυ. Γεια σου, Νίνα, μου να σε καλά. Λοιπόν, ερχόμαστε, παιδιά, και γεια σου, εδώ. Όλο αυτό, σφαιρικά, όλο αυτό το θέμα, το του σεξουαλικού, αλλά ό,τι σεξουαλικού με την ένα πράξη. Όσο περισσότερο ανθρώπινο ή μάλλον φίλο. Φίλο. Και θέλω να ρωτήσω, ήταν και τότε πριν η Μιχαέλα, ότι είχε πρόεδρο που κάποια στιγμή που είχε συνεργαζόμενο. Και στο πόλεμο είχαμε δύο στιγμέ. Αγαπητό. Στο πόλεμο. Ναι. Δεν μου λέει Μιχαέλα. Η επιθυμία που ήταν σε εξωτερικό μου τότε είναι πάει την έδρα του Μπάμπα και μιλάει την Μιχαέλα. Όχι. Όχι. Είπαμε, άλλο είναι η ταυτότητα αυτή, το να κάνει ό,τι είσαι, να θέλει να είναι κανεί εσύ, να είναι ταυτότητα αυτή, για ένα σεξουαλικό προσανατολισμό. Ποιο θέλει να είναι ο παρτενέρ σου, να θέλει να είναι άντρα ή να θέλει να είναι γυναίκα. Εγώ σου είπα, εγώ μπορεί να αισθανόμουν γυναίκα, να ήμουν εγώ, να αισθανόμουν γυναίκα, αλλά να αισθανόμουν λεσβή. Να αισθανόμουν ομοφυλόφιλη γυναίκα. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει το σεξουαλ. Μπορεί να υπάρχει pansexual straight, pansexual gay, pansexual pansexual. Όπως ήταν πριν. Εγώ αισθάνομαι transsexual, αισθάνομαι ότι είναι γυναίκα. Αν μου αρέσει την κυρία, και με αρέσει και με τι γυναίκε. Σου αρέσει να πει όλα. Όχι. Ναι, εσύ είπε. Εγώ δεν ξέρω τι μου αρέσει. Έτσι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ότι δημιουργεί αυτό και. Να τα καταλάβουν και οι άνθρωποι εδώ πέρα τι είναι. Οι επιθυμίες, ξέρεις τι είναι, των τρανς ατόμων. Η μόνη επιθυμία είναι η αγάπη. Η μόνη επιθυμία των τρανς ατόμων. Το ξέρεις ότι πολλά τρανς άτομα, όπως και ομόφυλα άτομα, είναι βέβαιον. Γιατί σέβονται ακόμη και ζώα. Εντάξει, κατάλαβα, νομίζω πως πρέπει να σεβαστεί σαν η ύπαρξη τη ζωή, α πούμε. Τα ζώα και είναι μια ψυχούλα, αλλά δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε μόνο. Δεν μιλάνε. Λοιπόν, παιδιά,
έχουμε και ψάχνουμε πραγματάκια λίγο, εντάξει, είτε με το σωστή, είτε πώς πάμε να τα δείξουμε εκεί με τις εμπίδες, να τα μας πάνω, να μας βοηθήσει η Μιχαέλα σε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο μάλλον έχει το πράγμα που θα φέρουν άλλα και δεν το έχω φέρει κουβέντα εγώ, τι θα έρθει σε μια κουβέντα ενστάση, έτσι, μια δράση. Τι θα μπορούσε να φέρει κουβέντα ουσιαστικό, και εγώ που δεν το φέρει κουβέντα, να πεις το πιο, τι μπορείς να συζητήσει. Πάμε σε αυτό το θέμα. Τι είναι, πέρα από αυτό το δικαιώματα, πέρα από το τι είπαμε σύμφωνα και όλο. Τι άλλο μπορεί να είναι το θέμα μεγάλο πρόβλημα σε μεταξύ. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα. Τα προβλήματα είναι η εργασία, η στέγη, δεν είναι προβλήμα. Τόσο που είναι αρέσει, διότι να πάει κάτι, δεν έχει εμπεραστεί τίποτα. Παρ' όλα αυτά το κράτος θα μπορούσε να βοηθήσει τα κράτη άτομα στο θέμα εργασία. Γιατί εσύ που έχει ένα μανάδικο και ακόμα και σου ζητάω δουλειά, μπορεί να πει Μιχάλη, ξέρει κάτι. Εμένα το μανάδικό μου έρχονται εδώ πέρα τη γειτονιά και αυτά. Άμα δούμε αυτό που είναι στην εισέξοδο και στο μαγαζίνι μέσα, θα πάνε στο από κάτω μανάδικο. Έτσι μπορεί να μην το δεχτούν, μπορεί να το. Αν λοιπόν το κράτος με έβαζε εμένα σε μια δημόσια υπηρεσία να δουλεύω και να που παράω σφραγίδες. Να κάνεις κάποια έτσι. Εσύ θέλεις, δεν θέλεις, έτσι να σου κάνω τη δουλειά σου. Έτσι. Δεν θα είχες κανένα πρόβλημα λοιπόν. Και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα σε αυτά τα άτομα. Να σου πω ότι στο Λονδίνο τα τράνς άτομα που χορηγούνται δηλαδή από τη στιγμή που κλείσει η εργασία της αλλαγής διόρθωσης σου χορηγεί το κράτος 60.000 λίρες για τις επεμβάσεις σου. Σου χορηγεί επίδομα για την υπόλοιπη και σε απομειώνοντας εφτά σε βάζει σε δουλειά. Το γνώσεις από που λέγαμε πριν. Ακριβώς. Και εδώ πέρα κάτι πάει να γίνει τώρα ως προς ως προς τις διορθώσεις του σώματος μέσω ΙΚΑ. Αλλά πιστεύω σε ένα γιατρό του ΙΚΑ να σε φτιάξει εγώ. Πες μου τώρα ένα μεγάλο θέμα που αξίζει κουβέντα με λίγα λόγια ή πολλά. Και πάμε λοιπόν τώρα όλα ωραία. Δεχόμαστε πως είναι τα δεδομένα της διόρθωσης φύλου. Πάμε στην ουσία σε διόρθωση. Το κυνηγάμε πολύ στην Ελλάδα ή δεν είναι αυτός ο σκοπός μιας τασέξου. Τι εννοώ αυτό. Δεν το κάνουμε. Ναι. Έχουμε μία τασέξου, η οποία είναι. Εγώ πρώτα θέλω μία ερώτηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τασέξου, υπάρχει μια γυναίκα που μαθαίνει να γυναίκα. Φυσικά, υπάρχουν. Υπάρχουν και στην Ελλάδα. Απλά, όπως είπα και πριν, τη λέξη απομείωση απομείνονται καλύτερα. Είναι τώρα οι γυναίκες, Ναι, οι γυναίκες που κάνουν μετάβαση από ό,τι αντιστοιχεία και ουσιαστικά. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν αλλάζουν ολόκληρο. Ακριβώς. Να σου πω επίσης ότι στα 10.000 μωρά, αγόρια, το ένα, στα 10.000 μωρά, κάτσε να δούμε το ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα αγόρι στα 10.000 μωρά που γίνεται γυναίκα, και υπάρχει ένα κορίτσι στα 30.000 μόνο. Είναι μικρότερο το ποσοστό από γυναίκα και να σου πω και το άλλο λοιπόν. Όταν φαίνεσαι, όταν είχε σκάσει σκάνδαλα τα πολλά με τις τρανσέξουαλ αρχές του 90. Τότε είναι ο μεγάλος χαμός, ακριβώς με τα σκάνδαλα και με όλα αυτά. Αυτοί που εν μέρει
εκπροσωπούσαν το θηρίο δικό μας, τα άτομα αυτά που εκπροσωπούσαν με το θηρίο δικό μας, έκαναν μια πολύ άσχημη εικόνα προς τα πίσω. Με όλο αυτό το ξεκατίνιασμα που δημιουργούμε στα μας ιδιωτικές ενημέρωσεις. Ο κόσμος έχει ένα τέτοιο πρόβλημα στο μυαλό του. Πολλοί κόσμοι έχουν ένα τέτοιο πρόβλημα στο μυαλό του. Ότι είναι έτσι, έτσι. Σε εισαγωγικά το ξεμάλεσμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Όμως δεν είναι έτσι. Γιατί όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Όπως όλοι οι άντρες δεν είναι ίδιοι, όλες οι γυναίκες δεν είναι ίδιες, όλοι οι ομοφυλόφιλοι δεν είναι ίδιοι. Δεν είναι τρανσέξουαλ, δεν είναι ίδιοι. Αυτό που υπάρχει σαν είναι πραγματικό λαό, ότι πολλοί άντρες πάνε μετά σε αυτό, θέλοντας, είναι κάτι που δεν θα ήταν εύκολο να πλησιάσουν, παίζοντας το, κάνοντας το μισό, βαρίσκα σιγουρούς και δεν θα μπορούσε να μπορούσε στον άνθρωπο, γιατί εδώ πλησιάζουν τον άνθρωπο, τι πέσε την πέρα της σιγουρούς, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πάνε με την σεξουα, όχι τώρα, από πάντα. Τώρα θέλεις να θέλεις να το πει, είμαστε έτσι και λίγο της μόδας τώρα. Είναι που θέλει ο άνθρωπος και το κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δεν έχεις άνθρωπος. Κάποτε... Θα δοκιμάσει όλα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Κάποτε, για να ρίξεις το κρεβάτι μια γυναίκα, πρέπει να την παντρευτεί. Και αυτό ήταν. Έτσι. Που σημαίνει ότι δεν το βρίσκες εύκολα. Οπότε για σένα ήταν κάτι ιδανικό. Το κρεβάτι αυτό. Περνώντας τα χρόνια και οι καιροί, άλλαξε. Έτσι. Η γυναίκα απελευθερώνω πιο εύκολα. Δινόταν πιο εύκολα. Παίρναγαν κι άλλα χρόνια, έδινε κι άλλα πράγματα πέρα από του συνηθισμένου. Μπορούμε να καταλάβουμε τι λέμε, δεν πειράζει. Έτσι. Λοιπόν, πάει και αυτό. Τώρα βγαίνει από το σπίτι σου και μέχρι να φτάσει στη γωνία μπορεί να δει να δώσει τρει γυναίκε. Έτσι δεν είναι. Είναι έτσι, δε. Έτσι. Μήπως το συμβαίνω, δεν ήταν ότι τόσο εύκολα. Μα είναι εύκολο. Έλα να σου πω κάτι. Όταν κοριτσάκια 15 χρόνια από το Λύκειο. Γιατί εγώ. Βλέπω. Έτσι και όχι μόνο. Εγώ τα βλέπουμε όλοι. Τα βλέπουμε όλοι. Έτσι. Λοιπόν, δίνονται, βάφονται, κάνουμε τη μοίρα μου και καλά κάνουμε. Έτσι, γιατί είναι ομορφιά. Μεγάλο όπλο τη γυναίκα. Λοιπόν, όταν τα βλέπει έτσι, να είναι τόσο ξεπεταγμένο, τόσο αυτό το εκείνο και να κάνει δεν τα κάνει κιόλα, έτσι. Δεν το κάνει άλλη μόνο για να τα βλέπει. Λοιπόν, όταν λοιπόν βγαίνει έτσι, όταν λοιπόν κάποτε για να κάνει δικιά σου μια γυναίκα έπρεπε να την παντρευτεί και τώρα βγαίνεις έξω για ένα ποτό και μπορείς να βρεις μία σύντροφο περιστασιακή και να περάσει τη νύχτα σου και να έχεις δοκιμάσει τα πάντα. Μα, όχι μόνο με αυτή τη γυναίκα, με πολλές γυναίκες. Ποια δεν έχεις βαρεθεί και λίγο, δεν θέλεις κάτι διαφορετικό. Θες κάποια εξήντα να το διαφορετικό. Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα πριν ότι έχουμε γίνει και λίγο μόνο. Το εξητάρι, ας πούμε, σε όλα αυτό και στο έτσι. Και εμείς κάποτε μπορούμε να ξεπεραστούμε ποτέ. Μπορεί να έρθει κάτι άλλο στην επικαιρότητα. Ναι, σωστό. Καλησπέρα στην ωραία παρέα. Γεια σου, κύριε Δημήτρη. Ενώ η Ελεόν, ο Χρήστος. Χρήστο, γεια σου, Χρήστο μου. Άλλος, όχι. Πάρα πολύ ωραία παιδιά. Μια ωραία κουβέντα. Πραγματικά έτσι ενδιαφέρουσα σε παραμαθάκια που δεν τα ψάχνει εύκολα. Δεν τα λες και εύκολα. Δεν μπορεί να τα πει αν δεν είσαι και με το κατάλληλο πρόσωπο. Και νομίζω πω την τόρηση. Όπως έχουν εξαντλήσει ωραία κουβέντα, με την έννοια ότι να ακούσουμε όπως πρέπει. Κοίταξε να δει. Κοίταξε να δει. Στην τηλεόραση είναι τι θα πουλήσει. Εσύ ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, στην τηλεόραση είναι τι θα πουλήσει. Να σου πω ότι εγώ κάποια στιγμή είχα δει στην τηλεόραση γιατί
ούρλιαζα για βοήθεια, γιατί δεν μπορούσα να βρω λύση στο πρόβλημά μου. Και με πλησίασε μία εκπομπή να βγεις στην τηλεόραση, να έρθεις στην εκπομπή μας, να μας πεις το πρόβλημά σου, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, μήπως μπορεί να σε βοηθήσει. Ναι, εμένα δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα. Και βγήκα. Να σου πω ότι είχε τόσο ψωμί η ιστορία με τη μάνα μου, που τελικά ο λόγος για τον οποίο πήγα σε αυτή την εκπομπή δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, ναι, συγγνώμη, δεν είμαστε παιδιά, δεν πάμε στο δεύτερο παιδί. Πήγες για αυτό το θέμα. Να πεις το θέμα με τη μάνα. Ναι. Και αυτό δεν είναι. Όχι, πήγα σε αυτή την εκπομπή για να ζητήσω βοήθεια για το πρόβλημά μου. Μάλιστα. Γιατί δεν έβρισκα σπίτι. Μάλιστα. Δεν μπορούσα να βρω σπίτι. Ωραία. Εντάξει. Και εκεί, τι να σε αρίστηκε. Λοιπόν, όταν πήγα στην εκπομπή τη μία μέρα για να πω το πρόβλημά μου, το μπάκερ, έγινε μία μήνυ συνέντευξη. Ξέρω, και του είπα την ιστορία μου και από πού προέρχομαι. Έτσι. Βρήκε ψωμί πάνω στο θέμα με τη μάνα μου. Γιατί όπως σου είπα ότι εγώ μεγάλωσα με τον πατέρα μου, μεγάλωσα με τη μάνα μου, το πήγε εκεί. Και η μάνα σου και η μάνα σου. Και η μάνα σου και η μάνα σου. Και η μάνα σου και η μάνα σου. Και ήταν αυτό που είχε σου πει μόνο σου. Αλλά με είδε δηλαδή να έχω φτάσει μέχρι εδώ πάνω. Και εκεί δεν μπορούσε να το πει. Αντί να δώσει βάρο στην αρχή για αυτό που έψαχνε εσύ. Να σου πω βέβαια ότι με ξαναπήραν τηλέφωνο να πάω γιατί είχε μεγάλη τηλεφώνηση. Να σου πω. Δηλαδή με πήραν ένα κομμάτι κρέας, ναι, όπως το παίρνει στο κρεοπωλείο, φρέσκο, ωραίο κόκκινο-κόκκινο να το πουλήσουν. Ναι. Να σε ρωτήσω ενδιαφέρον. Εκεί που πήγε, α μην την πούμε, δεν θα παραδείγμα χρόνο και ξέρω πώ θα το πει. Ουσία τηλέφωνο για αυτή τη λύση έγινε ή τόλο σε τόσο βάρο αλλού. Όχι, δεν υπόθηκε καν το πρόβλημα. Δεν υπόθηκε καν το πρόβλημα. Λες, δηλαδή, δεν το είχε πώ είναι στο μέλλον. Το πήγαινε αλλού και σε πέρασε η ώρα. Μόνο στη μάνα μου. Δεν υπόθηκε καν το πρόβλημα. Να ξέρεις και εσύ. Έτσι, εγώ ήμουνα σε απίστευτα δύσκολη κατάσταση. Έτσι, να έχω απογοητευτεί γιατί κινδύνευα για ακόμη μια φορά να βρεθώ στον δρόμο. Γιατί έχω μείνει στον δρόμο. Και κινδύνευα ακόμη μια φορά να μείνω στον δρόμο. Ναι. Εκμεταλλεύτηκαν όλη αυτή την κατάσταση για τις πουλήσεις από θέμα. Ναι, πουλά, δεν το συζητάμε. Γιατί με πήρες την εκπομπή σου, για την ψυχή της μάνας σου. Οκ, ναι, θα βγάλει σίγουρα. Αλλά εγώ βοήθαμε. Βοήθαμε ένα συμπολίτη σου, ρεαλιτόψυχη. Έτσι. Τέλος πάντων, ταλαιπωρήθηκα, έφαγα τις απίστευτες ώρες εκεί, στην κίνηση, στο να πάω, στο αυτό, δυο μέρες, τρεις, ήμουνα στα πηγενέλα. Η ουσία σε αυτό που είδες. Η ουσία ήταν ότι έκανε τα νούμερά της, έτσι μια χαρά, και όλα καλά και όλα ωραία. Και έλα μωρέ, εντάξει. Δεν κάνω. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, ότι όταν φάει κάποιος εκεί, άκουσες όταν σου πέψουν για αυτό το που πας, σε κάνει. Θα προσανατολίσει και δείχνει κι άλλο πρόσωπο σε αυτό. Δηλαδή, ενώ πα και λε, θέλω να πω ότι αν σε πάνε αλλού, τι κάνει. Ότι με συμφέρει αυτό. Μα το πιστεύει ότι με έχει κάνει. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Ναι, δηλαδή, από τα νεύρα μου, από τη στεναχώρια μου για το πόσο κορόιδο πιάστηκα και πόσο εκμετάλλευση δέχτηκα. Να σου πω, εγώ στο κορμί δεν είχε δει καθόλου. Ναι, απευθείας. Μέχρι πριν μίλαγα με τους συνεργάτες της, με τις βγήκαν αυτό, τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, δεν το συζητάω, αλλά σου λέω μετά με ξαναπλησίασαν, ξανά στην εκπομπή το φίλο μου δουλειάζεται. Με το δουλειάζεται. Αυτή η εκπομπή μου έχει πάρει όλα αυτά και μου δεν παίρνει στήριο το μέλλον στο μέλλον, γιατί δεν σου πούνε τη δουλειάζει που δεν γίνανε και μου λες, πιστέσαι, γιατί γίνεται έτσι. Μα με παίρνει ροπές στην μπάνια, επειδή με ξέρει, το πιο καλή εκεί. Εσύ τι κλείπες. Εσύ τι κλείπες. Μ' αρέσει μου γέννα. Μα το μαλάκι είναι και φίλοι μέσα. Κύριε Καλαμπάνη, κανένα. Θα μας έζευε να πει.
Θέλει που ξεκινήσετε να σταματώ, να σα ακούσουμε. Τώρα είσαι παράδειγμα, δεν είσαι παράδειγμα. Πρώτο λέω ότι είσαι άσχετο. Πες το και στάνε. Το ζωντανό κινεί την ώρα, είναι η δύναμη του λόγου. Αν πιστεύει, αυτό μου καλεί. Όλα τα άλλα μαλακή. Σαν με το που ναι, θα πω άσχετο. Δεν πειράζει με την άδεια. Λοιπόν, να σα το πω τώρα, ξέρετε. Να σου πω, όταν πιστεύω. Να σου πω ότι όταν με πήγανε τηλέφωνο, ήμουνα στη σκέψη. Επειδή. Επειδή είχα απογοητευτεί τόσο πολύ, ήμουν στη σκέψη και να πω σε μια εκπομπή, να σε φιλιστώ και να πω σε μια εκπομπή. Και με παίρνουν τρία χρονοφυλία. Πήγα σε μια καταγραμμένο, ενώ από στο σχολείο. Ναι, και λέω λες να καταγραφώ και να βρω λύσεις στο σχολείο. Σωστό, γιατί πας καλό πρόεδρο, θα πας όταν δεις το πολιτικό, δηλαδή. Επειδή απόψε δεν σε φωνά, έχω πει Δημήτρη μου σήμερα με πειρατώ, πως δεν μπορείς να φύγει και δεν με θέλεις για αύριο και την πάκα να θέλω να φύγει, μου λες, ερτές. Λοιπόν, έχω περάσει μια νύχτα, δεν έχω γίνει καθόλου τη νύχτα και το έχω ξαναδεί πως είναι μια μέρα πολύ σπαστική για μένα και η σημερινή, οπότε έτσι είμαι και εμείς που χαμογελά και αρκετά. Και με έχει σώσει με τον ωραίο λόγο που θα πει συνέχεια, θα έρθει, να ευλογήσω, στην μιλάω πολύ. Και δεν χρειάζεται, γιατί αυτά θέλω να μάθω. Τι να μάθω. Λοιπόν, και πάμε στο εγώ. Άρα εγώ με τα χαμηλά, με τα μικρά σου. Η συζήτησή σας στο πολιτικό θέμα, στο ουφλοφιλία, βρήκα πράγματα. Όπως ο σεβασμός των άλλων, φιλιά, φιλιά, Μιχαήλ. Δεν ξέρω, μου βάλει κάτι καλέ, ένα διάβασμα, όλο που διάβασα το φιλιά, φιλιά και Μιχαήλα. Δεν λέω ψέμα του Λουκάς τον Έχο, λέω, τώρα έχεις δουλειά. Κοντά είναι η Μιχαήλα, το που να το διαβάσω, Μιχαήλα, είναι μακριά. Είναι μακριά, έτσι, δεν το κάνω πριν να σκώνω τα γαλίδια που βλέπω, να βάλω γυαλάκι, δεν έχω κόμπλεξη εγώ. Αν ήταν να βάλω γυαλάκια, δεν βλέπω, να έβλεπα. Αλλά, όταν με εξυπηρετεί το κεφαλαίο, που να πας και πέρα το ακούσεις που είναι δρυμόδα να καταλάβει. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως Γιώργο μου, εντάξει, εδώ το πρόβλημα είναι κάτι άλλο και το να δείξουμε. Και πόση ώρα έχω τελειώνα. Τι ώρα είσαι. Μιλάμε για 11:30. Δηλαδή είμαστε μία ώρα και 10 λεπτά. Έτσι, είπε, δεν είναι μετά και 20 λεπτά. Ήταν και 10 θυμάμαι που λέω, δεν μας άνοιξαν όσο πιστεύω εδώ. Μία και τώρα, μία μισή ώρα. Ωραία, αλλά θέλω να προδιάσουμε ότι ακόμα μας απομένει πάνω σε αυτό το... Δεν είναι ιδιαίτερα, ξέρετε κάτι, αν δεν κάνεις πριν να μου παρέα, να μάθεις μερικά πράγματα. Δεν μπορεί να ξέρεις τι σκούλα πάλι. Α, θέλω ένα πράγμα να ξέρεις τι κάτι. Από τις εμπειρίες ο άλλος, όχι εσένα που το πατέρα μου που ήταν από τη μορφή που σου παραστά, που σου ήταν έτσι και πράγματα που δεν τα πρόσδε πρώτα. Άλλοι γονείς, πώς θα λέμε, να το πεις μιλές, ειδικά, ή έχουν το ελληνικό εκείνο, το φόβο, το ελληνικό. Κοίταξε, υπάρχουν γονείς και γονείς. Ξέρω γονείς που έχουν σταθεί πολύ στα παιδιά του, ξέρω γονείς που τα έχουν πετάξει. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ελληνική νοοτροπία. Ναι. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του ανθρώπου, με το πώς το δέχεται, με το πώς το έχει στο μυαλό του, με το τι παιδεία έχει. Έτσι, γιατί είναι θέμα παιδείας. Εμείς λοιπόν, αυτό που θέλουμε, δεν είναι τίποτα άλλο από το... Γιατί με φτύνει η παιδεία, με δρόμο, με παιδεία. Ίσως εσένα πλέον. Δεν είσαι. Το χέρι του λέει. Σου να συμβεί ο λαός. Δεν είναι θέμα που να συμβεί. Δεν τον πειράζει. Συμβεί. Τον πειράζει τον άλλο. Θέλει να κάνει τον μάγκα. Θέλει να κάνει τον μάγκα. Θέλει να κρύψει τα δικά του. Τα δικά του αποκτημένα ακριβώς. Σωστό. Δεν ξέρεις τώρα ένα μυαλό. Σωστά. Τις κενάς έχουν γίνει τη στιγμή. Από γυναίκες πώς είσαι. Θεωρητικά ή για αυτές τις ώρες. Να σου πω ότι οι γυναίκες μας ζηλεύουν. Πώς το πω αφού είσαι αντιπρόεδρε. Ναι, όχι εμένα, γενικώς μας ζηλεύουν. Και επειδή οι περισσότερες είναι ανέραστες μαλακισμένες, πολλά από όλους μου που πονάει το μυαλό μου και δεν πηδάνε οι άντρες τους, γιατί κάνουν τις μαλακίες αυτές που νομίζουν πως είναι ακόμα σαν ακόμα του κόλου, ξεσπάει τα σκαπαλού και μετά σου φταίει αυτό που ξεσπάει. Να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό έχω καταλάβει.
Βλέπει τον άλλο, ας πούμε, ξέρω εγώ που είναι σε ένα στυλ. Οι γυναίκε είναι σε ένα στυλ. Μου φωνάει από περίοδο, ξαναδεί πω περίοδο που είναι καμία τέτοια. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα τη φταίει μετά. Λέμε, έτσι έχει δει λοιπόν από την παραγωγή. Όλα τα διέτε. Όλα τα διέτε. Υπάρχουν γυναίκε οι οποίε θα σα ελέγξουν. Να σε μην αυτό το πείτε στον άντρα. Βασικά, ξέρει τι δεν μπορώ να καταλάβω, τι δεν μπορώ να αποδεχτώ. Δεν μπορώ γενικό. Για ποιο λόγο, από τη στιγμή που κάποιος ακούει transsexual, ακριβώς δίπλα βάζεις και ένα κρεβάτι. Α, θα το πεις, βάζεις σαν δεδομένο ότι είναι για δουλειά. Δεν χρειάζεται. Ή transsexual ή ο transsexual είναι ένας κανονικός άνθρωπος όπως είναι όλοι. Δηλαδή, άμα πεις ο Ηλίας, θα σου πει στο μυαλό το θέατρο. Άμα πεις η Μιχαέλα, επειδή είναι τρανσάξιο, να σου πει στο μυαλό ένα κρεβάτι. Δεν χρειάζεται να σου πει στο μυαλό ένα κρεβάτι, γιατί η ζωή μας δεν είναι ακρεβάτι, ξέρεις σωστά. Θα κοιμηθούμε, θα ξυπνήσουμε, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα πάμε στη λαϊκή, θα πούμε τον καφέ μας, θα πάμε θέατρο, θα πάμε στην ταβέρνα μας. Δεν είναι ένα κρεβάτι η τρανσάξιο ίσον κρεβάτι. Όπως άντρας ίσον άνθρωπος, γυναίκα, γυναίκα είσαι τον άνθρωπο, τρανσέξουαλ είσαι τον άνθρωπο. Ναι, σωστά. Και θέλει πάρα πολύ ένα μυστικό σου. Ποιο είναι το μυστικό αυτό. Γιατί εκεί εγώ πιστεύω πως κρύβεται η ομορφιά. Να το απολυτήσω για το παιδιά. Εσείς ξέρετε την ψυχολογία του ανθρώπου. Ναι, γι' αυτό είστε πιο επικίνδυνοι σε εισαγωγικά παραπέμπτο παιδιά από την γυναίκα. Έτσι ο παιδιά. Οι γυναίκες και μήπως εσύ με την ψυχολογία είσαι πιο προχωρημένη σε όλα και μην είσαι με τον προορισμό σου. Ναι. Κοίταξε να λες, σίγουρα δεν το ψάχνω. Σίγουρα δεν έχω τον προορισμό με σεξουαλ σχέση. Όπως δεν έχω και με τον προορισμό του άλλου. Θα σου πω κάτι, ότι τρανσέξουαλ, όπως η DNP, άμα αυτή την λέξη τη βάλει κάτω, είναι διεμφυλικό. Λοιπόν, είμαστε άνθρωποι και με τα διεμφυλικά. Που μπορεί να ξέρω τι αρέσει σε έναν άντρα πραγματικά, γιατί υπήρξε εγώ κάποτε. Έτσι. Και πολύ διεμφυλικότητα. Προσπαθώ να έρθω στην διεμφυλικότητα. Έτσι. Το σεξ αφήνει. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο τώρα, να θέσω ένα άλλο θέμα. Μην πας πολύ μακριά, έστω και δύο πούτσες μέσα σε αυτό. Τι είναι το ακόμα, μην να πας έξω από την κλίση. Τι άκω, εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι ωραία. Λοιπόν, έχει να θέσουμε λίγο το θέμα της πορνείας. Της γενικής πορνείας. Ναι. Και για ποιο λόγο ο άντρας ο παντρεμένος, έτσι, θα καταφύγει σε μια τέτοια γυναίκα. Ο ελεύθερο πάρα πολύ σημαντικό, σωστά. Λοιπόν, είχα γράψει κάποια στιγμή ένα κείμενο στο Facebook. Γιατί είχε πάρει το μήνυμα γενικά κάποιο και με έβριξε. Λοιπόν, όμως έδωσε κάτι. Λοιπόν, αυτό που σε αυτό που κατέληξα είναι το ότι στην κοινωνία πώς επιλέγουν μήπως γενικά οι άντρες. Πώς οι άντρες επιλέγουν να πάνε σε μία γυναίκα και σε ένα πληρωμένο ερωμάζο. Έτσι. Λοιπόν, η παροιμία λέει το νημί σε τι καράβι. Από μόνο του λοιπόν, αγαπημένοι μου κορίτσι και αγαπημένες μου γυναίκες, τις γυναίκες θα αγαπώ πάρα πολύ. Και τις θαυμάζω πάρα πολύ. Αλλιώς δεν θα έχουν μια γυναίκα και εγώ γυναίκα. Και δεν συζητάμε. Λοιπόν, οι γυναίκες λοιπόν.
Μπορεί αυτό να σε έρθει καράβι, αλλά από μόνο του δεν κάνει τίποτα. Όταν λοιπόν είσαι όλη μέρα με τη ρόμπα της θείας σου, επειδή είναι άνετη, με τις κάλτσες του ποδοσφαιριστή, επειδή είναι χειμώνας και είναι ζεστές, με το μαλλί επάνω και είσαι σαν πλήστρα. Αν όλη μέρα ή κάθε μέρα είσαι έτσι, εννοείται και ο άντρας σου, θα καταφύγει σε μια κρίση. Τώρα θα μου πεις, μα κάτσε, έχω σκυλιά, έχω γαπιά, έχω σπίτι να κοιτάξω, έχω δουλειά. Δεν σου είπα αυτό. Να είσαι μετροκέρια, προοπτική. Αλλά φρόντισε το και αυτό, βέβαια, που και που, έτσι. Ναι, σίγουρα, έχεις τη δουλειά σου, έχεις τα παιδιά σου, έχεις τα γαπιά σου, τα σκυλιά σου. Φρόντισε όμως μία μέρα την εβδομάδα, μία μέρα στις 15 μέρες. Κάνε κάτι. Βάλε, γι' αυτό λοιπόν ο άντρας θα φύγει και θα πάει στην... Θα κάνει τη λογή κάπου αλλού. Θα πάει στην κοιτά μου. Γιατί, γιατί η κοιτάνα είναι περιποιημένη. Φοράει τα σεξ της εσόρφα. Είναι προσεγμένη. Μυρίζει όμορφα. Είναι λοιπόν... Φρόντισε το. Τι να μην κάνει μέρα. Αλλά φρόντισε το που και πού. Λοιπόν, οπότε αυτό εκεί κάτω από μόνο του δεν κάνει τίποτα. Να δεν βάλεις κάποια άλλα πράγματα, μετράνε και είναι. Η ειδικότητα είναι όλα αυτά. Και το λέμε, και δεν το κάνεις συνέχεια, κάτσε δηλαδή. Τι είσαι. Ρομπότ, μηχάνημα, τι είσαι. Άνθρωπος, φυσικά. Έτσι. Και ο άντρας κακά τα ψέματα δεν κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να δουλειάει. Έρχεται στο σπίτι, πετάει τις κάρτες από εδώ, σοβαρά κάπου εκεί. Το φαγητό του ούτε να πιάσει το πιάτο να το βάλει στο νερό σπίτι. Ναι, σίγουρα, δεν το συζητάμε. Είσαστε ένα άλλο. Να σου πω. Δεν ξέρω τώρα να μην αποσυμβεί. Αυτό το βρω όμως. Για όμως έχουμε κανένα. Η αλήθεια είναι το συντονίζει. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο Δημήτρη, το πάμε. Η Μικαέλα έχει ταλέντο στο λόγο, ενώ ο Μάριος μας λέει, Ηλία, καλησπέρα από Αγγλία. Αγγλία, είχα το καλοκαίρι. Θεώνει, βλέπουμε, Φλωρέτη. Να είστε καλά, Θεώνει, Φλωρέτη και όλοι σας, Μάριος. Και συγχαρητήρια που έχεις τακτικά. Κάνεις τολμηρές και τολμηρές εκπομπές, χίλια μπράβο Ηλία και καλεσμένη σου. Και στην καλεσμένη σου. Ωραία. Από Αγγλία, το δίνω μας το Μάριο. Και ερχόμαστε λίγο σε πραγματάκια άλλα. Άλλα, δηλαδή, τι ξέρουμε, ωραία, δηλαδή, πιστεύω, αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε στην εικόνα κάτω του λίγος. Να πάμε σε ένα οποίο δεστηριορίζουμε τώρα και τώρα. Σε κάτω το δέντσι σωρά, γιατί πριν το πόδι συνέχεια και δεν πάει και δεν μια γυναίκα, γιατί για δεν έπρεπε. Επίσης, να πω, να χαίρεστε μερικές που ο άντρας σας πάει στον πληρωμένο έρωτα και δεν βρίσκει καμιά κουτσιρίκα να σου πάρει τα μυαλά. Έτσι. Τουλάχιστον πάει και σας πάει, καλύτερα να το μαγειρνάει σπίτι του. Και όχι να πάει και να το χάσει από το σπίτι να πει τα ψούρια. Ακριβώς. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Να πάμε λίγο στην ευαισθησία. Πριν κλείσουμε, δηλαδή, όπως είναι μια μισή μέρα, έχει πάει τώρα μία και σαράντα, άρα παίρνουμε τον χρόνο. Τι είναι η σχέση με τη σχέση με την ίδια, με την έξι χρόνια που έχει πει, δεν έχει πει, δεν έχει πει. Τώρα, για τη σχέση των ανθρώπων γενικά. Γενικά, πώς είμαστε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Τα συναισθήματα υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν. Είναι το κέρδος μου. Απλά ο άνθρωπος, πλέον, τώρα να μιλήσουμε για τον Έλληνα, έτσι, έχει επηρεάσει πάρα πολύ, όχι μόνο συναισθηματικά, γενικώς και κοινωνικά. Η κρίση. Δεν το συζητάμε. Η κρίση. Κοιμόμαστε, ξυπνάμε, με το πόσα λεφτά βγάλαμε σήμερα, πόσα μπορούμε να βγάλουμε αύριο, τι μπορούμε να βάλουμε εδώ, τι μπορούμε να βάλουμε εκεί, τι μπορούμε να γλιτώσουμε από εδώ, τι μπορούμε να μαζέψουμε από εκεί. Λοιπόν, είναι πολύ λογικό. Έτσι, η αυτοκτονία στην Ελλάδα που λέμε. Έτσι λέμε.
και από το κομματρίς, από το bullying, που έχεις από τον... Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν τα συναισθήματα, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες, χρειάζεται να ζούμε. Άμα δεν έχουμε αίσθηση μέσα μας, συνέστημα, αν δεν έχουμε κάτι να δώσουμε, γιατί όσο τον έχεις στον εαυτό σου, όλοι κάτι δίνεις, αγάπη. Ακόμη και μια καλή μέρα που έχεις το πρωί, λίγο θα σου ξυπνήσει, θα σου βάλει προς τα πέντε στο μηχανισμό σου. Αλλά ναι, εντάξει, οι άνθρωποι βέβαια έχουν μεγάλη και εγκληματικότητα, μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει, πλέον δεν είναι όμως. Όπως είναι, τα πράγματα είναι πιο πολλά. Έτσι, δεν το συζητήσω. Λοιπόν, παιδιά, ώρα Ελλάδος, παρακαλώ πολύ, επειδή τελειώσουμε ουσιαστικά ο διάλογος που είναι στραβάμε και δεν πιστεύω να τραβήξουμε. Μιλάμε για 1,5, παρά 20, μιλάμε για 1,5-1,40. Εάν δεν μου έχει να μου πει κάτι που θέλει, το εδώ πέρα με κουβέντα. Μιχαέλα, αν έχει τη σχετική καθημερινή οφείλω στα λόγια μου, εγώ να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσω εσάς που είστε εκεί, γιατί μια διαφορετική. Ακούσατε απόψεις. Είδατε μερικά πράγματα και ακούμε το πονηρό του άντρα και με τις γυναίκες. Αυτό που λέει πάει σε μια πουτάνα, γιατί δεν είναι ίδια πουτάνα. Ναι, να σου πω κάτι. Λέει ότι η γυναίκα λέει σωστή. Πρέπει το σαλόνι της να είναι κολονάκι και η κρεβατοκάμαρά της είναι το ξουργείο. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει γιατί εγώ δεν ξέρω να λέω. Ποιος είναι αυτό. Έξω κυρία και μέσα ένα. Όχι. Με τα ξουργείο. Το κολονάκι, σαλόνι και μέσα με τα ξουργείο. Επειδή είναι τα ξουργείο και τα έτσι. Πολύ ωραίο. Μιχαήλ μου, να σε ευχαριστήσω που ήταν πάρα πολύ. Και εγώ να σε ευχαριστήσω που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για διάφορα θέματα. Να πω ότι δεν είμαστε απειλή για κανέναν άνθρωπο. Να πω ότι είμαστε άνθρωποι και εμείς. Να πω ότι είμαστε τόσο καταπιεσμένα πλάσματα που αν μας δώσεις λίγο θα μπορούμε να σου κάνουμε και την ψυχή μας να σου δώσουμε. Αν αντιληφθούμε ότι υπάρχει λίγη αγάπη στον ορίζοντα, λίγο κάτι. Σωστά. Έτσι. Και ότι αυτό δεν είμαστε μοιάσματα. Τα μοιάσματα είναι άλλα. Υπάρχουν μοιάσματα. Υπάρχουν άνθρωποι που κακοποιούν παιδιά, που βιάζουν παιδιά, που κλέβουν παιδιά, που βιάζουν ζώα, που κλέβουν μπράβο, που σκοτώνουν. Ναι, οι άνθρωποι είναι μοιάσματα. Και να κλείσω με την ιστορία του Ζακ, ότι ακόμη και να μπει και να κλέψει, υπάρχει το κράτος, υπάρχει η κοινωνία, τον πας, μπαίνει στη φυλακή του, δικάζεται, καταδικάζεται, η ζωή από έναν άνθρωπο δεν την παίρνεις. Δεν απειλήθηκε η ζωή κανενός, γιατί τα βίντεο βγήκαν στη δημοσιότητα, τα είδαμε. Και πώς να απειληθεί η ζωή σου από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένα κουρέλι, ένα ρετάλι. Δεν μπορεί να περπατήσει, έτσι. Δεν αφαιρείς τη ζωή ενός ανθρώπου. Υπάρχει το κράτος και η κοινωνία να το δικάσει και να το δικάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ με αυτό το φινάλι της μου, πολλά γίνεται σε καλά σου με αυτό το φινάλι. Ευχαριστώ. Okay.